Σήμερα Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021. Herping λοιπόν λίγο πιο μακριά, κοντά στο κάστρο της Ρεντίνας. Είμαστε εδώ στην περιοχή των μεγάλων λιμνών, όπως τη λέω, της Θεσσαλονίκης. Βόλβη, Κορώνη, ανατολικά, στα παιδινά μέρη. Και εδώ είναι ένα κάστρο βυζαντινό, πάμε να δούμε. Είναι φυσικό περιβάλλον γύρω γύρω, στα μακεδονικά τέμπη θέλαμε να πάμε, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε το μέρος. Άλλωστε δεν είναι μέρος που είναι πολύ γνωστό και έτσι δεν έχει πολύ σήμανση, ούτε οι χάρτες το δείχνουν εύκολα. Πάμε εδώ που είμαστε κοντά, όπως βλέπετε έχει δέντρα, έχει πουλιά. Το καλοκαίρι μπήκε, αλλά όχι εντελώς, δεν έχουν στεγνώσει όλα τα χόρτα. Σίγουρα θα έχει εδώ, έχει δροσερό μικροκλίμα. Γύρω γύρω έχει ζέστη, αλλά ακόμα δεν ψήθηκαν όλα. Πιστεύω πως θα βρούμε κάτι. Δεν έχουν κρυφτεί όλα. Να το και το σπαθόχορτο, υπέρικου και υπέρικου περφοράτου μόνο. Επιστημονική ονομασία, κοινόφερα μακευτικό φυτό. Αφισμένο. Σηκώσαμε πέτρα, δείτε πόσα μυρμήγκια έχει και πόσα αυγά. Σαν ρύζι είναι. Και τώρα τα μαζεύουν, έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ. Έτσι κάνουν τα μυρμήγκια. Αφήνουν τα αυγά κοντά στην επιφάνεια για να ζεσταίνονται από τον ήλιο και να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Και βέβαια είναι ό,τι πρέπει τροφή για το σκουλικόφιδο, αλλά ακόμα δεν βρήκαμε τέτοιο. Δείτε εδώ λοιπόν, θαλασσόξυλο. Ή μπορεί να είναι και απολύμνη, δεν ξέρω. Έχει επεξεργαστεί από το νερό πάντως. Ό,τι πρέπει για τεράριο είναι. Αν έχει κάποιο χαμελέοντα, κάποιο δεντρόβιο φίδι, βάζει αυτό και το ζώο σκαρφαλώνει. Εδώ πέρα το βρήκαμε πίσω από αυτό το σπιτάκι. Δεν ξέρουμε ποιος έμενε εδώ. Έχει μια αλόη σε γλάστρα μικρή. Καλλιτέχνη ήταν, δεν ξέρουμε. Και μάζευε τέτοια ξύλα. Πάντως είχε πολλά παλιά πράγματα από εκεί. Πήγαμε να κάνουμε το αμερικανικό όνειρο. Να σηκώσουμε να βρίσκουμε κάτι από κάθε πράγμα κάτι. Όπως κάνουμε στην Αμερική. Απολύτως τίποτα. Καμία σύγκριση. Έχουμε καταστρέψει όλη τη βιοποικιλότητα. Δεν είχε τίποτα. Κάτι μεγάλο έφυγε αργότερα, ίσως σφιδόσαυρα, να ήταν τυφλίτης, κάτι τέτοιο. Και ένα πρασινόσαυρα, έφυγε τίποτα όμως εκεί, κάτω από τα πράγματα. Έλα εδώ. Μόνο με μία μυρμήγκια, τόσο. Έχει ρέμα εδώ, δείτε. Έρχεται από τις λίμνες, αλλά έχει και πηγή εδώ, από κάτω μας βγαίνει. Και έχει και ψάρια μέσα, μάλλον κεφαλόπουλα γλυκού νερού. Αλλά δεν έχουμε κάτι να το πιάσει. Περπατάμε εδώ κατά μήκος του ρέματος και ακούγονται και βαλτοβάτραχοι. Pelophylax και κουρτμουελλέρι, τώρα σταμάτησαν λίγο. Έχει ένα μανιτάρι. Ναι, βγάλω. Μανιτάρι, μέσα στο καλοκαίρι. Βόλβουλους αρβένσις εδώ, χωνάκι, να και βλαστή, λουλούδια. Είναι συγγενικό με τη γνωστή υπομία, αλλά αυτό είναι ένα άγριο εδώ. Δείτε μεγάλα λουλούδια. Το λένε και περικοκλάδα, το λένε και χωνάκι. Να το. Είχαμε και μερικές γαρίδες, δεν ξέρουμε, είδασα το μάθημα μάλλον. Κάποιες είναι παχουλές, όσες είναι θηλυκά. Αυτές πάνε για ανιδρίο, για μέσα, πάρα πολλές εδώ. Εύκολα πιάνονται. Άμα έχει ακίνητο το χέρι, δεν καταλαβαίνει τι πα να την πιάσει. Κάθεται και την πιάνει. Έχει μέσα κουνουπόψαρα, γαρίδες, έχει γκάμαρους, που δεν είναι γαρίδες, είναι αμφίποδα. Έχει γυρίνους, είχε και βατράκουσιο πριν. Και πολλά νεκρά σαλιγκάρια, μάλλον έρχονται από πιο πάνω. Και κερατόφυλλο πήραμε λίγο, υδρόβιο φυτό. Κάνει αυτό να το ρίξουμε σε καμία λιμνούλα που δεν έχει τίποτα. Να οξυγονωθεί και να ενδυναμωθεί το οικοσύστημα. Αν πιάσει, θα δείτε που το ρίξαμε. Για να γίνει αυτό με κανονικό φλοιό. Μην τον υποτιμάτε λοιπόν, μπορεί να γίνει και αυτό τεράστιο φυτό. Δεν είναι μικρό αναλυτικό φυτό. Όπως και αν ένα δέντρο, εντάξει, ή απλώνεται κάτω. Είναι και αυτό κατά κάποιο τρόπο δέντρο. Α, εδώ έχει κάποια παλιά μέρη και βγάζει καινούργια κλαδιά με γυαλτσέρα φύλλα. Σαύρα, μάλλον πρασινόσαυρα είναι, Lacerta viridis. Τρέχει. Τώρα λίγο την πετύχαμε εδώ. Λίγο να κουνηθούμε, θα εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσουμε να την πιάσουμε, αλλά μάλλον όχι. Να τη βλέπετε πιο κοντά τώρα. Γαλάζιος λαιμός από κάτω. Μάλλον αρσενικό. Εδώ είναι.
Λοιπόν, δείτε εδώ, ένα από τα πιο γρήγορα ερπετά και δύσκολα στο να τα πιάσεις. Πριν βρήκαμε το αρσενικό, αυτό είναι ένα θηλυκό λοιπόν, είναι πρασινόσαυρα. Επιστημονική ονομασία Lacerta viridis. Και όπως βλέπετε δεν είναι όλες πράσινες, όπως λέει το όνομα, αυτή από κάτω είναι λαχανή, όπως περισσότερες είδος. Και από πάνω δείτε, καφέ. Πολλά θηλυκά δεν είναι ζωηρά πράσινα και καθόλου πράσινα. Έχει κάποιες βουλίτσες, το σώμα της είναι γύρω στα 10 εκατοστά, μαζί με το κεφάλι, δείτε είναι έτοιμη να φύγει. Αυτό είναι το κεφαλάκι της, ούτε καν άνοιξε, α τώρα άνοιξε το σώμα, τόση ώρα δεν το άνοιξε, νάτι. Ούτε πονάει τίποτα, προσπαθεί να δακώσει. Καημενούλα μικρή είναι, άσε με βρε. Και δείτε ουρά, με δαχτυλιδωτές τις φωλίδες, περίπου 2 φορές το σώμα, τόσο. Αν δεχτεί απειλή και πιαστεί από την ουρά, θα κάνει αυτοτομή της ουράς, θα ρίξει και με το κομμάτι που πιάστηκε και θα φύγει. Σχετικά παχουλή, έχει φάει καλά μάλλον, όχι, δεν έχει φάει καλά, σαν να έχει ένα αυγουλάκι, κάτι τέτοιο μου φαίνεται, να το είναι ο ιδέες, αυτό που ψηλαφίζεται. 2 αυγουλάκια, 3 αυγουλάκια, α, εγκυμονή, 3 αυγουλάκια, να τα, 1, 2, 3, α, γι' αυτό είναι παχουλή. Δείτε την, όμορφη, να τα. Λοιπόν, μέτρησα περίπου 4, ίσως και 5 αυγά. Μπορούν να γεννήσουν και παραπάνω. Δείτε την έχω βάλει μέσα στο κουτί. Χωρίς να την κρατάω, να τη δείτε ολόκληρη. Τώρα προσπαθεί να φύγει. Να τη βάλουμε εδώ μπροστά. Να τη. Δείτε την. Παχουλούλα. Ομορφούλα, έτοιμη να γεννήσει. Είναι η εποχή της τώρα. Τη βγάλαμε και φωτογραφίες. Κάθεται λίγο ήσυχα. Δείτε την. Τώρα λίγο ζαλίστηκε. Δείτε πόσο μακριά ουρά έχει. Παχουλή και λύση επειδή έχει μικρά. Δείτε την ακόμη μια φορά και από κάτω. Με τις τετραγωνικές λαχανή φωλίδες και ώρα να την αφήσουμε να φύγει. Αυτή αυτό θέλει τώρα, έχει φοβηθεί. Λοιπόν, εδώ την πειράζω λίγο πίσω. Έφυγε. Φτάσαμε και στη Βόλβη λοιπόν, μετά το Μόδι είμαστε. Έχουμε ξανάρθει εδώ και παλιά, πριν κάνα 2 χρόνια. Τότε που είχα δεχτεί την επίθεση από τις φύκες, αν θυμάστε. Πάτε στο παλιό βίντεο να δείτε. Είναι και τα πουλιά μέσα, μάλλον κορμοράνι είναι. Είναι από τα πιο κοινά ιχθυοφάγα πουλιά. Και άλλα ακούγονται εδώ, διάφορα είδη θα έχει. Δεν ξέρω, φαίνεται λίγο πιο καλό το μέρος από εκεί που είμαστε. Και δεν ξέραμε να ψάξουμε ή απλώς δεν είχε τόσο πολλά. Είχε πρασινόσαυρες, μας έφυγαν άλλες 2. Είχε αυτό το είδος εκείνο το μέρος, αλλά από άλλα δεν βρήκαμε. Λοιπόν, μικρά σπόνδυλα νερού. Δείτε μια βδέλα ρηγωτή. Με πορτοκαλί ρίγες. Δεν είναι το είδος που ρουφάει ανθρώπους. Μάλλον τρώει σκουλίκια και τέτοια. Περισσότερες βδέλες ρουφάνε είτε ασπόνδυλα είτε σάπια φυτική ύλη. Δεν ρουφάνε αίμα. Κάποια είδη είναι προσαρμοσμένα να πίνουν αίμα, συνήθως μεγαλύτερα. Και ένας νεροσκορπιός, έντομο είναι, νέπα κινέρεα, που είναι πολύ δραστήριο. Συνήθως προσποιούνται τα νεκρά αυτά όταν τα πιάνεις. Είναι ημίπτερο, δείτε το πώς είναι. Κινείται κυρίως με τα 4 πόδια, τα 2 μπροστά είναι για να αρπάζει την τροφή του. Σαν το λιθόκερο ζει και τρέφεται, αλλά είναι πολύ πιο μικρός. Έχει ένα ράμφος μπροστά που έχει την τοξίνη, διαλύει την τροφή του και μετά την πίνει, αλλά εμάς δεν μπορεί να μας συμπίσει, είναι μικρό. Και εδώ πίσω είναι η ουρά του που είναι 2 σωλήνες αναπνευστικοί, ενωμένοι στη μέση, 2,5. Και έτσι αναπνέει αέρα, γιατί κατάγεται από έντομα που ανέπνεε αέρα, απλά ζει στο νερό. Δεν είναι σκορπιός φυσικά, λίγο μοιάζει και το ονόμασαν έτσι. Φτάσαμε σε άλλο μέρος λοιπόν, πιο ήσυχο, ήταν και ένας βοσκός πιο πάνω. Κοντά στην Απολωνία, εδώ είμαστε. Έχει και τρύπες στο έδαφος. Μπορεί να είναι αποτροχτικά. Άρα, αν έχει τροχτικά, θα έχει και τους θηρευτές των τροχτικών. Μπορεί να έχει και φίδια. Δεν ξέρουμε τίποτα. Παλιά, νομίζω, είχαμε έρθει εδώ το 19. Κοντά ήμασταν. Πρέπει να βρει κάτι χελώνες. Αν θυμάστε, πάτε σε εκείνο το βίντεο. Αύγουστο ήταν όμως, τότε άλλη εποχή. Και τώρα πάνω κάτω πιστεύω τα ίδια θα έχει, αλλά μπορεί να μην τα βρούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε. Δείτε μέσα αυτό το λιμνίο εδώ δίπλα στην λίμνη. Έχει και ψαράκια και βατραχάκια. Μια στικτή νεροχελώνα. Ή αλλιώς βάλω το χελώνα, Emys orbicularis. Νάτι, γιατί. Όχι, έχει κολλημένη βελίτσα μικρή πάνω, την έβγαλα. Νάτι λοιπόν. Αυτό το είδος νεροχελώνας υπάρχει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Θα το βρούμε σε ποτάμια, σε λίμνες, σε βάλτους. Συνήθως σε ήσυχο στάσιμο νερό. Αλλά δεν περιμένουμε να το βρούμε εδώ. Δεν είναι κάτι το μη αναμενόμενο. Θα μπορούσε να υπάρχει εδώ, σε όλη την υπηρετική Ελλάδα μπορείς να το βρεις. Αλλά. Εδώ είναι λίγο ανοιχτή η λίμνη. Γενικά δεν έχει πολλές νεροχελώνες ανοιχτές λίμνες, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει κάποιες και πηγαίνουν. Να, τώρα έχει φοβηθεί, έχει μαζευτεί. Μάλλον είναι αρσενικό. Και αν τη δείτε από κάτω, δεν είναι ανοιχτό κίτρινο όπως είναι οι περισσότερες.
σκούρη, μαύρη γυαλιστερή, με στενή γέφυρα ανάμεσα στο πάνω και στο κάτω θηρεό του καβουκιού. Ξεχωρίζει το είδος. Σκούρο δέρμα με στίγματα ανοιχτόχρωμα, γι' αυτό λέγεται στιχτή. Δυστυχώς δεν βγάζει άλλο το κεφαλάκι, να τη δούμε. Νάτι, σε λίγο μπορεί να το βγάλει. Είναι γύρω στα 18 εκατοστά. Νάτι, πανέμορφη, απλά ζευγαίνει. Νάτο και ένα μύδι γλυκού νερού, που κανονικά δεν είναι μύδι, είναι άλλη οικογένεια. Έχει πολλά εδώ. Αναντώντα, αναντίνα, ναι, αυτό ήθελα να δείξω. Όλα εδώ, εδώ είναι παράδεισος του είδους. Αυτά είναι φιλτροφάγα, τραβάνε αιωρούμενα σωματίδια από το νερό και έτσι τρέφουν. Ένα ψάρι. Ψάρι μεγάλο. Κάνε γρυβάδι τώρα. Έχει πιάσει και λίγο τριχοειδή άλγη εδώ, αφού είναι ακίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και το πάνω μέρος της εξέχει, συνήθως εκεί βγαίνει. Το αφήνω μέσα λοιπόν. Θα ξαναταφθεί. Εδώ λοιπόν δείτε εφέδρα, εφέδρα αντιστάκια, σπάνιο είδος σχετικά. Δεν είναι ανθοφόρο, είναι πιο κοντά στα κονοφόρα και παράγει τη γνωστή ουσία εφεδρίνη που είναι διογερτικό και θεωρείται ντόπινγκ σε αγώνες και απαγορεύεται. Λοιπόν, εδώ στο βράχο πάνω δείτε μικρό βουρλάκι, εδώ γιούγκους. Φυσικό μπονσάι χόρτο. Και εδώ μικρή, και εδώ γιούγκους μικρό και μια λιγαριά μικρή. Και αυτή φυσικό μπονσάι. Και δείτε και εδώ ένα τεράστιο φτερό πτήσης, ίσως από κορμοράνο. Από εδώ έχει φθαρεί λίγο. Δείτε, αυτό είναι. Τέλειο, είναι μαύρο. Φτερό δεινόσαυρο λοιπόν, κυριολεκτικά. Δείτε καλάμι εδώ που έχει, πολύ μεγάλο πουλί. Το έφτιαξε. Στην παραλία είμαστε ακόμα. Δείτε εδώ, αμφίποδα της ξηράς. Δηλαδή είναι η ημιυδρόβια. Νομίζω τα λένε ψήλους της θάλασσας, κάπως τα λένε. Δείτε πηδάνε. Θα μάθουμε επιστημονική ονομασία. Θα τη βάλω στην περιγραφή άμα τη μάθουμε. Είναι αμπική, άμα σηκώσει κάτι είναι πάρα πολλά. Αυτά μάλλον είναι. Να το σκέφτε βαρτοβάτραχο, τον έπιασε προσεκτικά. Πελοφύλαξ κουρτμουελλέρι, μικρό. Μάλλον τα τελευταία από πέρσι είναι, γιατί ακόμα δεν βγήκαν τα μικρά φέτος. Λίγοι γυρίνοι έχουν βγει, αλλά δεν είναι όπως τον Αύγουστο. Άμα έρθουμε εδώ, Αύγουστο θα είναι γεμάτο μικρά βατραχάκια έκτη. Να το σκέφτε. Λοιπόν, το Herping διακόπτεται έκτακτα γιατί μας έπιασε δυνατή βροχή. Οπότε φεύγουμε. Μάλλον θα το ενώσουμε επόμενο. Σήμερα Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021. Συνεχίζουμε το Herping λοιπόν στο Seich Sou, από τη μεριά των Σικιών τώρα, εδώ Σικιές είμαστε. Εδώ είναι το ρέμα, ένα μικρό ρέμα που περνάει εδώ το μέρος, το έχουμε ξαναδεί και σε πιο παλιά Herping, το οποίο εννοείται κλασικό ελληνικό κράτος, άχρηστοι είμαστε. Το έχουν εγκυβωτήσει, λες και να τους φάει. Εν τω μεταξύ, άμα το αφήσει να έχει φυσική βλάστηση, να έχει φυσική ροή, δεν δημιουργεί προβλήματα, τόσο λίγο το νερό, συγκρατεί την κήτη, αλλά το εγκυβωτήσουν και πιο κάτω το κάνουν σωλήνα, γιατί χτίσαν την πόλη πολύ γρήγορα, ξέρετε πώς έγινε η Θεσσαλονίκη αμέσως και τα καταστρέψαν όλα. Πιο πάνω όμως είναι πιο φυσικό, θα το δούμε φυσικό. Έχουν αλλεργία στη φύση. Ναι, δεν σώζονται αυτά. Όλα είναι έτσι τώρα. Νάτι και μια χελώνα τεστούδο του Χερμάνι. Δεν προλάβαμε ούτε καν να μπούμε στο χώρο. Εδώ στο μονοπάτι και τα πρώτα ζώα τα συναντήσαμε. Έλα εδώ βρε. Φιλικιά. Όχι, γκρέκα είναι. Γκρέκα. Όχι. Ναι. Καθόλου Χερμάνι. Γκρέκα λοιπόν, ελληνική χελώνα. Δεν ξέρω τι έχει και σε αυτό το μέρος. Τεστούντο γκρέκα, δείτε την. Και δραστήρια. Έντονες λαιμικές πλάκες σαν έμβολο, μεγάλες φωλίδες. Πλατιές σπονδυλωτικές πλάκες. Σε χωρίς το είδος στην γκρέκα. Πιο ορθογώνιο καβούκι. Πιο στενό άνοιγμα της ουράς, αρσενικό. Σκούρη από κάτω, σε αντίθεση με τη Χερμάνη που έχει δύο σκούρες περιοχές. Πιο μουντά χρώματα και ακόμα μεγαλώνει. Δείτε, έχει γραμμές ανάπτυξης. Να γίνει μεγάλο. Η γκρέκα είναι πιο μεγάλη συνήθως. Είναι η ελληνική χελώνα. Ένα είδος που είναι όχι και τόσο κοινό στην Ελλάδα παρά το όνομά του. Είμαστε περίπου στο δυτικό όριο εξάπλωσης. Δείτε πόσο μεγάλη είναι. Να τη λοιπόν, τώρα την αφήσαμε και σιγά σιγά φεύγει. Δείτε πόσο εύκολα σκαρφαλώνει τις πλαγιές. Γρήγορα φεύγει. Περπατάμε εδώ λοιπόν στην όμορφη διαδρομή, μέσα στα δέντρα και στα πουλάκια. Είναι ήσυχο μέρο. Σε ποταλούπια. Λοιπόν,
Testudo Hermanni, κοινή χελώνα, αρσενικό. Βλέπετε και διαφορά από την Graeca που βρήκαμε πριν, πολύ πιο μικρές φωλίδες, διαφορετικό κεφάλι, πιο οειδές καβούκι, άλλο είδος. Και το χαρακτηριστικό σαν κερατάκι στην ουρά, μια κεράτινη απόφυση, τώρα μάζεψε στην ουρά, δείτε. Είναι αρσενικό, ξεκάθαρα, κύλο σκυλιακό σειραίος στο καβούκι και δύο σκούρες περιοχές, όχι όπως η Graeca που είδαμε μία, παχιά ουρά και έκανε και ήχο, μεγάλη περουραία πλάκα. Συνήθως ξεφυσάνε μόνο με αέρα, αλλά καμιά φορά βγάζουν και φωνούλα. Νομίζω πως ήταν μια χελώνα που είχα ξαναβρει την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, αλλά χάσαμε το υλικό. Αλλά μάλλον δεν είναι, είναι λίγο μικρότερη. Από χρώματα είναι ίδια, είναι ανοιχτόχρωμη, χωρίς έντονες αντιθέσεις. Και δείτε τι έχει η καημανούλα. Έχει τραυματιστεί. Δείτε εδώ μπροστά, λείπει μεγάλο κομμάτι, δεξιά και λίγο αριστερά. Σαν δόντια σκύλου μοιάζει λίγο. Μπορεί να τη δάγκωσε σκύλο, μπορεί και να πέσει, να πέφτει απότομα. Και πίσω, δείτε. Αλλά τα σκυλιά τρώνε τις χελώνες. Έχουμε βρει πολλές φορές δαγκωμένες που έχουν επιβιώσει. Δυστυχώς τα αφήνουν. Δεν είναι μόνο τα αδέσποτα το πρόβλημα, είναι και αυτά που δεν τα ελέγχουν οι ιδιοκτήτες τους και τα μολάνε. Μπορεί και να πέσει, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται σαν δόντια εδώ, δείτε. Κάτι την άρπαξε έτσι. Να τη κάνει τον ήχο της, ακούει. Αρκετά δραστήρια, δεν φοβάται όπως οι άλλοι. Κοιμείται λοιπόν, την αφήνω κάτω, τη βγάλουμε φωτογραφία και μετά θα δείτε που φεύγει. Δείτε που φεύγει τώρα, τρέχοντας. Και εδώ μπροστά, σπαράγγι, μικρό τώρα το πρόσεξε. Το κοινό άγριο σπαράγγι, ασπάραγγους ακουτιφόλους. Μια μοναχική φτέρη εδώ, κιστόπτερης φράγγελης μάλλον. Αυτό είναι συνήθως το είδος που βγαίνει σε Σέιχ Σου. Όχι η μεγάλη φτέρη που είναι πιο πάνω στα βουνά. Γενικώς δεν έχει πολλές εδώ. Φτάσαμε εδώ στο ριάκι λοιπόν, δείτε έχει και ψάρια. Αυτό εδώ το μικρό ριάκι έχει ψάρια μέσα. Δεν το περιμέναμε. Μπριάνες έχει, γένους Barbus που είναι ψάρια του τρεχούμενου νερού, μακρόστινα με μουστάκια, και γυρίνους μάλλον από μπομπίνες, γιατί έχει μπομπίνες εδώ, Firebelly. Μπορεί και να έχει μεγαλύτερες λίμνες πιο πάνω και να μεγαλώνουν εκεί τα ψάρια και να παράγονται εκεί. Ή μπορεί να είναι νάνα και να έχουν προσαρμοστεί εδώ και να παράγονται εδώ. Δείτε, τέσσερις χελώνες μαζί. Testudo Hermanni. Τέσσερις μαζί βρήκαμε. Τρία θηλυκά είναι αρσενικό. Απίστευτο. Οχ, αυτή τρέχει. Αυτή την κρατάμε για να την αφήσουμε μετά. Δείτε εδώ λοιπόν. Όχι, όχι ακόμα. Πώς θα την κρατήσω λίγο. Αυτό είναι το αρσενικό, δείτε το. Κύλο καβούκι, παχιά ουρά. Μεγάλη περιουραία πλάκα και μεγαλύτερη ηλικία. Έχει γίνει λίγο σιγά σιγά, δεν έχει τις γραμμές ανάπτυξης και έχει. Όχι, ένα χορταράκι εδώ μπλέχτηκε. Παχύ περιθώριο. Καβούκι, έχει μεγαλώσει. Δείτε παρόλο που είναι γύρω στα 15 εκατοστά. Το αφήνουμε. Αυτή είναι η ηλικία δυνατή, δύσκολη. Μεγάλη, γύρω στα 25 εκατοστά, αρκετά δραστήρια, δείτε την. Νάτι. Πολύ δυνατή, έτοιμη να φύγει, αλλά αυτό πρέπει να βγει καλή φωτογραφία και γι' αυτό πρέπει να φύγει σε λίγο. Μικρό θηλυκό. Πιο μικρό. Ξανθό είναι, δεν λες. Δείτε, ναι. Έχουν πολύ περίεργο χρώμα, αρκετά ξανθό. Άλλες έχουν σκούρα μπαλώματα. Είχαμε πετύχει μία που δεν σώθηκε το υλικό από τότε. Αρκετά σκούρη με αντιθέσεις. Δείτε χρώμα που έχει. Και. Αυτό είναι το αρσενικό και το άλλο αρσενικό. Έφυγε το άλλο. Όχι, δεν. Βγάλε και το άλλο. Να το, αυτό έχει πιο έντονες αντιθέσεις, είτε. Νάτι. Δεν μπορώ να τις κρατήσει, φεύγουν. Δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα έχει τόσες χελώνες. Νάτι. Λοιπόν, θα φωτογραφία όπως είπατε τη μεγάλη και μετά θα τη δείτε που φεύγουν. Νάτι, την κρατάω, τη μεγάλη. Φεύγει, τρέχει. Ποιο άλλο είναι έτοιμο να φύγει. Αυτό το βίντεο. Να το στείλουμε. Να το θηλυκό αυτό, α φύγει και αυτό. Πάμε λίγο πίσω, φύγει. Αρσενικό, ας φύγει και αυτό. Πίσω, πίσω θέλει. Αυτή δεν θέλει. Ούτε αυτή εδώ θέλει ακόμα να φύγει, δείτε το χρώμα της, αυτή είναι πολύ όμορφη. Δείτε και από κάτω. Σαν υπομελανιστικό είναι, είναι περίεργο. Δείτε εδώ, ζευγάρωμα Testudo Hermanni. Χελώνες ζευγαρώνουν. Ακούτε και τον ήχο του αρσενικού. Και άλλοι χελώνονται στον Hermanni λοιπόν, θηλυκό. Μεγαλύτερες ηλικίες, πιο λίγο, δείτε.
Και λίγο εδώ το χεράκι της σαν να έχει έναν τραυματισμό παλιό. Κάτι δάγκωσε κανένα σκύλο παλιά, κάτι θα έγινε. Είδα χτύπησε σκάβοντας, δεν πιστεύω, γιατί και από εδώ έχει. Μια χαρά και αυτή η βαριά χελώνα, όπως όλες εδώ είναι καλά ταϊσμένες, καλά ενυδατωμένες. Την αφήνουμε να φύγει. Και την αφήνουμε να φύγει στην κατεύθυνση του ζευγαριού εδώ. Λέτε το αρσενικό να διαλέξει αυτήν και να φύγει στην άλλη, δεν πιστεύω, όχι. Το αρσενικό, όπως προσέξτε, είναι πιο μικρά από τα θηλυκά. Μπορεί ένα μεγάλο θηλυκό όπως εκείνο να γονιμοποιηθεί από το μικρό αρσενικό. Θα να την βοηθήσουμε να πάει μέσα. Φεύγει κι αυτή. Να, σιγά σιγά φεύγει. Ξαναήρθαμε στο ρεύμα. Μπομπίνα βαριεγκάτα που έχει φάει και κάτι. Είναι ένα εκατοστό και κάτι. Να, έχει φάει εδώ κάτι μικρό. Είναι πολύ μικρό. Πέρσι γεννήθηκε, να το. Τι που μπήκε μέσα, άσα, μη μόνο το. Είναι εδώ στο ρηχό μέρος του ρέματος. Έχει πολλές μέλισσες εδώ, αλλά άμα δεν τις πειράζει, δεν σε πειράζουν. Ευτυχώς οι βαλτοβάτραχοι τρώνε και λίγες και εντάξει. Φτάσαμε και στο τέλος ρεμαπηλέας εδώ τώρα. Κάθε μήνα, τουλάχιστον μια φορά εδώ. Σιγά σιγά καλοκαιριάζει, αλλάζει το περιβάλλον, μειώνονται τα πουλιά, τα τζιτζίκια ξεκινάνε, τουλάχιστον τα πιο μικρά. Όμως έχουν φοβήσει και αλλού. Και δυστυχώς πρόσφατα είχε ένα ακόμα περιστατικό μαζικής ρύπανσης. Πάμε να δούμε τι έμεινε, τι κατάσταση είναι δηλαδή με το δίκτυο. Και αν έμεινε κάτι. Να και ένας ψεύγιος αρουραίος εδώ πέρα. Δρώνει μύγες. Ε, τα μαύρια τους παίρνουν αυτούς, εντάξει. Εντάξει, αυτούς ναι. Πάνε νεροκελώνες. Και εδώ έχει πελοφύλαξ, βατράχουζεται. Ο ένας είναι πράσινος, πελοφύλαξ κουρτμουλέρι. Ο κοινός βαλτοβάτραχος, πάντα όταν ερχόμαστε στο ρήμα, τουλάχιστον λίγους ρίχνουμε. Είναι πολύ κοινό είδος εδώ παντού. Πάντα ρίχνουμε. Εδώ διακρίνεται μέσα κορδόνια από φρύνο πράσινο, μπουφώτες βιρίντες. Πολύ αργά στη χρονιά, αλλά μάλλον γεννάνε λίγα ακόμα. Φτάσαμε εδώ στο γνώριμο γεφυράκι. Έχει και ένα βάτραχο μέσα. Μολυσμένο πλέον. Κάτι, μυρίζει ακόμα. Σιγά σιγά καθαρίζει γιατί δεν ρίχνουν άλλα. Δεν ρίχνουν μόνιμα, περιοδικά ρίχνουν. Γιατί ξέρουν ότι το κάνουν παράνομο. Και το κάνουν σταδιακά. Και πόσο μεγάλη πίεση, σκεφτείτε, δίνει αυτό στο βιότοπο. Εδώ όλα πεθαίνουν. Έχουμε βρει πολλές φορές νεκά ψάρια και βατραχάκια, τώρα δεν έχει. Μάλλον πεθάνουν όσο πεθάνουν. Και μετά αυτά που ζουν, μάλλον γίνονται πιο ανθεκτικά σιγά σιγά, αλλά και πάλι φυσικά έχουν πρόβλημα. Δεν είναι σωστό να είναι έτσι, είναι παράνομο. Αλλά το κάνουν εδώ με την ανοχή του Δήμου, το κάνουν κανονικά. Δείτε εδώ, δύο μικρά Mauremys rivulata μέσα στο νερό, γραμματές νεροχελώνες. Ένα από τα πιο ανθεκτικά είδη χελωνών του κόσμου. Αυτή θα ζήσει εδώ ακόμα και αν καταστραφούν όλα τα άλλα. Έχει και μεγάλες που αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, κρύπτηκαν, είχε και πριν κι άλλες. Πολύ μικρά. Και όχι μεγάλα καταστραφή. Πάπα ένα, ναι. Δείτε και ένα νερόφυλλο εκεί κρυμμένο, νάτρεξ-νάτρεξ, στα ρηχά. Κυνηγάει βατράχια μάλλον, περιμένει. Συνήθως μας φεύγανε ως τώρα, αλλά τώρα είχαμε τύχει. Βρήκαμε και κάτι καλό τελικά. Μια αρσενική Testudo Hermanni χελώνα, κοινή χελώνα. Τη βλέπετε εδώ, δραστήρια, έτοιμη να φύγει. Μεγάλωσε, δεν είναι σε ανάπτυξη σχεδόν καθόλου. Εντελώς λίες πλάκες στο καβούκι. Ωραία και στο χρωματισμό, με έντονες αντιθέσεις. Έχει κρατήσει το χρωματισμό. Κάποιες τον κρατάνε από νεαρή ηλικία, κάποιες ανοίγουν πιο πολύ στα χρώματα. Δείτε όμως εδώ δυστυχώς, της λείπουν τα δύο πάνω δάχτυλα. Έχει ουλή εδώ. Ίσως από επίθεση σκύλου μικρή, γιατί εδώ ξέρετε, τα αφήνουν και τρέχουν και δαγκώνουν και τις χελώνες και όλα αυτά. Φαίνεται ότι είναι αρσενικό, έχει κύλο κοιλιακό θηρίο από κάτω και μεγάλη ουρά, αλλά όχι και τόσο μεγάλη όπως άλλα αρσενικά. Και εδώ πίσω ξεφλωδίζονται λίγο φωλίδες, μπορεί να χτύπησε λίγο. Αλλά εντάξει, αυτό θα διορθωθεί από μόνο του. Άτσι. Λοιπόν, θα τη βγάλουμε φωτογραφία και μετά θα τη δείτε που φεύγει. Τη ώρα λοιπόν να την αφήσουμε να φύγει, βγάλαμε τη φωτογραφία. Για να δούμε, θα τρέξει πριν όλο έτρεχε. Τρέχει. Είδε. Τώρα νιώθει ασφαλής εκεί. Μπήκε στα χόρτα και δεν πολύ τρέχει, αλλά θα φύγει σιγά σιγά πάλι μέσα. Λοιπόν, τελειώνει η εξόρμηση. Αρκετά μεγάλη. Συμπτυγμένα και τα δύο. Πήγαμε και στη Βόλβη τη λίμνη. Ψάχναμε. Μάλλον δεν πήγαμε στοχευμένα και δεν βρήκαμε πολλά. Αλλά βρήκαμε αυτή την πρασινόσαυρα που είχε τα αυγά. Κάτι λίγο δύσκολο να πετύχει εκείνη τη στιγμή. Και ένα ριάκι αρκετά ενδιαφέρον, αλλά δεν το ψάξαμε πολύ, με ασπόνδυλα και γαρίδες κλπ.
Και τώρα ήρθαμε σε Seich Sou, πιο κοντά, είδατε και ζευγάρωμα Testudo Hermann, γενικά τεράστια δραστηριότητα χελωνών. Είδατε και το μικρό ρέμα που παρόλα αυτά έχει και ψάρια. Δεν πήγαμε στο ρέμα όπως είχα πάει την άλλη φορά, θα προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να πάμε σε άλλα μέρη. Και τελικά φτάσαμε και εδώ, στη σκέτη απελπισία, εδώ στο ρέμα της Τούμπας, στο ελαιόρεμα, όπου πραγματικά υπάρχει παντελής αδιαφορία, παρόλο που περνάει τόσος κόσμος, θα περιμέναμε να υπάρχουν καταγγελίες. Θυμάστε που είχαμε καλέσει αστυνομία παλιά, δεν βοήθησαν. Και είναι τραγικά τα πράγματα. Είδατε και τα κουνουπόψερα πλέον λείπουν από αυτήν την πάνω μεριά του ρέματος τουλάχιστον. Αδειάζουν βοθερολήματα και όταν βρέχει, τότε βρίσκουν την ευκαιρία να τα αδειάσουν. Τώρα πάλι θα ξαναβρέξει, πάλι θα το ξανακάνουν. Βρωμάει απέσια σε κάποια μέρη, απορώ πώς και δεν το προσέχουν ή μάλλον δεν τους νοιάζει, το ξέρουν. Αλλά μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι το ποτάμι είναι φυσική αποχέτευση. Τόσο χάλια είμαστε. Αλλά σιγά σιγά γίνεται γνωστό αυτό. Μπορεί στο μέλλον να αλλάξει κάτι. Σιγά σιγά ο κόσμος διαμαρτύρεται. Μην νομίζετε ότι πλέον δεν ενδιαφέρεται κανείς και μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτά λοιπόν, θα συνεχίσουμε κι αλλού, άλλη φορά. Γεια σας.